κοίτα πώς κολλάω. Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βιντεάκι. Απροειδοποίητος. Αυτή τη στιγμή εγώ μπήκα μέσα, ο Χάμπος ακόμα να μπει μέσα. Όχι, όχι, μπήκα. Α, μπήκε ο Χάμπος μέσα. Και αυτή είναι η στιγμή, εντάξει, τώρα δεν έχουμε άλλο αμάξι. Εξαιτίας κάποιου. Πήραμε και ένα μήνυμα μαλάκα. Και χαχαχαχα. Μια χαρά είμαστε. Τι είναι αυτό? Μας βρίζουνε. Πώς ρε. Ε. Τώρα πού ακριβώς βρίσκεσαι? Εκεί πέρα που σταματήσαμε. Στην λίμνη δηλαδή. Υπάρχει ένα πρόβλημα. Πάτσε play και δεν βγήκε σε αυτό το server που είμαστε. Όχι, στο server είμαι, απλά δεν είμαι άλλο στη λίμνη. Έχω προχωρήσει λίγο και δεν θυμάμαι που είμαι. Α, ωραίο. Από ό,τι καταλάβατε, ο μαλάκας ο Χάμπος προχώρησε. Δεν θυμάται που είναι. Κάτσε να φτιάξω λίγο το ήχο. Για μίλα λίγο, Μίτσο. Εντάξει, καλά θεωρώ πως είναι. Να βρεθούμε λίγο, λες. Εγώ είμαι στο Ελλάδος. Εγώ νομίζεις... Θυμάμαι που είμαι. Όπου μπήκα σε αυτό το σπίτι, μου λέγανε. Ωχ, δεν θυμάμαι που είσαι, μαλάκα Μίτσο. Α, μήπως είσαι από εδώ. Στο εργοστάσιο με τα ξύλα, θυμάσαι που είναι? Έλα λίγο εδώ στο εργοστάσιο μου, φίλε. Για πόλου. Κουράκι, δεν μας χάλασε. Καθόλου. Είμαι στο εργοστάσιο με τα ξύλα, στο κόκκινο το αμάξι εκεί, ξέρεις, από θυπούλες. Εσύ που είσαι, έφτασες? Headlight, κάτσε να δω που είσαι. Και πού ακριβώς? Εδώ στα ξύλα. Να σε. Πάμε. Πώς θα πω? Φανταστείτε τώρα τι έκανα. Πάμε προς τα μέσα στην πόλη, ρε. Πρέπει να βρούμε καλές τσάντες, ξέρω εγώ. Να τον καθαρίσουμε όλες.
Με όπλο ή με τσεκούρι. Γιατί κολλάει ρε, τι παθαίνει. Πρέπει να βρούμε φάγη. Από ό,τι καταλάβω, δεν ξέρω. Ναι ρε Μητσάδα, κι εγώ κολλάω. Γενικότερα, λίγο... Θέλει να φτιαχτεί ακόμα το παιχνιδάκι. Σε ποιο δρόμο είσαι? Να δω μέσα είσαι. Μπαταρία. Βάλει λίγο το ready στην κλίση. Το? Το ready. Okay. Εντάξει. Όχι, εντάξει, τι κάνω. Ποιο λάθος το μοντορέντι δεν μου είπες ρε μαλάκα. Ναι, έχει δύο accounts. Και τώρα το μαλάκα το ρέντι ρε φίλε, κόλλησε το... το γαμημένο το Days για το Ρεντίνα. Γεια σου Χάρη. Άντε γαμίσου. Για να καταλάβετε, ο Χάμπος έχει νευριάσει για κάποιο λόγο. Ρε μαλάκα. Το γαμημένο το... το Days Collide για κάποιο λόγο. Αχ, έφτιαξε. Τι είναι βρε κοπελίτα μου. Παιδιά, αυτός είναι ο Ρέντι. Είναι και αυτός ένα από τα καλύτερα παιδιά. Εσένα γεια σας παιδιά, Ρέντι. Γεια σας παιδιά. Τι λέει. Όλα εντάξει. Όλα εντάξει. Όλα εντάξει. Τι έγινε, βάλες κάρτα. Όχι ακόμα. Τσινάρος είσαι. Θα βάλω ρε σε λίγο τώρα πάω να βρω ένα εικοσάρικο. Ωραία, μπήκα. Ξέρω... Πού είσαι, πού είσαι.
Το σίγουρο που λες δεν ξέρω που το βάζεις. Όπου βλέπεις ανοιχτές πόρτες έψαξες. Και εδώ μεταξύ ρε μαλάκα οι πόρτες είναι κλειστές και δεν έχει τίποτα ρε. Ναι. Έφυγε ναι. Τι έγινε. Περίμενα το Ραφάλι να τελειώσει αλλά ακόμα δεν με έχει πάρει τηλέφωνο. Ε. Ή τώρα ή σήμερα δεν πάω αύριο να είναι λίγο πιο σπάσιμο. Θα φύγει αυτό να το πάρει πίσω, Φρεντερίνο. Τι πότε θα φύγει εγώ μας άμα. Εντάξει, το πρωί αν είναι. Να έχει να υπάρχει κάποιος να έρθει μαζί μου παρέα, μην πάω. Ναι. Μπορεί να έρθει ο Βαγγέλης, ρε. Γιατί, ξέρεις τι, μάλλον θα πάει από τη Στρώμα και μετά από πάτε από τη Ρεδιοστό να πάρετε κι άλλα πράγματα για να τα πάρετε. Ναι. Αλλά εντάξει, δεν θα φύγει αύριο, αν είναι το πρωί. Θες να πάρεις το βιοβαγγέλη να συναντηθείς. Όταν το μάνα. Όποτε θες, πες. Βαγγέλη, πότε θες, να φέρουμε το στρώμα και να πάρουμε τα πράγματα. Εντάξει, θα μιλήσω εγώ μαζί. Κάτσε να δω, μα έχω το νούμερο, περίμενε. Αρχίδια ακούει. Απλά με έχωσε δουλειά και έφυγε. Δεν γίνεται, τσοφίσουμε λόγω πεινάς. Σχάσουμε. Κλειστές πόρτες παντού και ούτε μία μαλακιά. Και μόνο κάτι σφαίρες. Τίποτα, ρε. Μου φαίνεται θα καθαρίσω ένα πόστο εδώ πέρα λίγο. Εγώ το έδωσα λίγο. Το κατέβασα τα μούτρα. Μου έρχεται κι άλλο. Αχ, μαλάκα, από πού ήρθε αυτό. Μίτσο, φέρνω πολύ πράγμα. Τι φέρνεις προς τα πίσω πας. Γιατί πυροβόλησα ρε μαλάκα, πες μου. Γιατί πας προς τα εκεί. Τρέχω, τι να κάνω. Να βιάσω τις σφαίρες μου πάνω τους. Εσύ πυροβολάς. Ε, αυτό θα κάνω. Καταλάβετε, ο μαλάκας ο Χάβος έκανε μαλάκα. Το κατέβασα και αυτό. Το κατέβασα και αυτό. Εντάξει και λίγο δράση ρε μαλάκα, δηλαδή. Δεν είναι πολύ δράση, ψωφίσουμε κόλλας από το πολύ πόνο. Τι κόλλημα. Ω, Μίτσο μη δεις τι μου έρχεται ρε μαλάκα, μη δεις τι μου έρχεται. Εσύ είσαι αυτός. Α, εσύ είσαι αυτός. Άρε μπάσταρδο. Βοήθα να τα πάμε ρε μας. Εντάξει, καθαρίσαμε λίγο τα ζόμπι της πόλης, ρε φίλε. Δεν έπρεπε λίγο. Γιατί έτσι. Βρήκα φαγητό όμως, να το ρε μάλακα. Βρήκα φαγητό. Κι όμως. Ψάξε τους μαλάκες αυτούς, έχουν φαγητό. Έτσι, μπράβο. Τι θες να ακούσεις από μένα, ότι τα βλέπω όλα γκρι. Είσαι μαλάκα. Αλήθεια.
Εντάξει, αυτό δεν είναι καλό. Σκοτώσαμε πολύ πράγμα όμως. Σκότωσες μαλάκες. Όπα. Από ό,τι βλέπετε, η σφαίρα δεν έφτασε ούτε τα δύο. Πρόσεχε λίγο. Τα ζόμπι τα έφτασες. Ναι, δεν είχα δύο. Πυροβολάω μπάσου και μας έρθει κανένα. Πώς θα πού πυροβολάς. Νομίζω το καθαρίσαμε. Άστο, μην πυροβολάσαμε ρε, πάμε να ψάξουμε. Ξέρεις τι, πρέπει να βρεις και εσύ ένα αυτοματάκι, μαλάκα. Τι τυχαίρος ήμουν που βρήκα το 4. Έχεις έναν γεμιστήρα μου, αν δεν κάνω λάθος. Στο αεροδρόμιο έτσι κι αλλιώς εμείς. Ναι, ρε φίλε, τι να κάνουμε, αφού δεν μπορούμε να δούμε πράγματα. Ας πούμε τώρα ο Πέτσου πεινάει εσένα. Ναι, πάρα πολύ. Πρέπει να βρούμε καμιά μιλιά, ρε. Πάμε να δούμε και όταν μιλιές. Να πάμε και πάμε. Εντάξει, ρε μαλάκα, πέτα κάτι κάτω. Όχι, ρε μπάτα. Ακούω ζόμπι, ε. Κάτσε να βάλουμε λίγο τσεκουράκι, τσεκουράκι. Τσεκουρίδης. Αυτό εκεί πέρα ίσχυε τι είναι. Αμάξι είναι. Εκεί ευθεία. Για δες με το zoom. Έχω χάλια γραφικά εγώ, δεν μπορώ να δω. Σαν να οδηγείται το μάτς. Κάρε ρε φίλε. Όχι. Πούτσες οδηγείται. Τι είναι αυτά. Οδηγείται ρε μαλάκα, δες τι του λείπει. Α! Μαλάκα, Μίτσο πάλι βρήκα μου να ξέρει φίλε, τι έχω πάθει. Πώς και λίγο το μέρος. Εντάξει, έχει τα απαραίτητα πράγματα μας για να φύγουμε. Εδώ τα περίπτερα που συνήθως έχουν φάει. Ανοιχτή πόρτα είχε. Τι εσύ την άνοιξες. Εγώ την άνοιξα, την πόρτα του αμαξιούλες. Ωραία μαλάκα τα γαμώ περίπτερα, ούτε ένα φαγητό. Τι είναι αυτό. Ω, μαχαίρι. Μίτσο. Παίζει να μπορείς να πάρεις το μαχαίρι, ρε μαλάκα. Για να ανοίγουμε τις κονσέρβες, να μην χύνεται όλο. Αχ, ρε μαλάκα. Δεν το πιστεύω. Είχα κάνει opener. Είχα κάνει opener, ρε μαλάκα, και πριστίν και όλα. Εδώ έχει βρει η πριστίν. Και το άνοιξε την κονσέρβα με το τσεκούρι. Τσεκούριασα. Αυτά τι είναι μιλιές. Το είδε, το κοίταξε καθόλου το αμάξι. Ναι, έχει μέσα κάτι μαλακίες. Εδώ έχει νερό και δεν ξέρω αν αυτά είναι μιλιές, ρε φίλε. Μπορεί και να είναι σαν μιλιές. Ας μιλιάζε μαλακά, αλλά πάμε τα μάξι. Για να βρεις φαγητό, βρε παλαιόπουστα. Άμα το φαγητό ρε φίλε, το βρούμε αλλού στο αεροδρόμιο το βρούμε. Δεν είναι μιλιές. Ναι, μην ψοφήσεις το δρόμο. Δεν ψοφάω ρε φίλε, δεν είμαι... Άντε, πάμε. Γκράμπλς λέει, δεν λέει ότι θα ψοφήσω. Πάρ' τα αμάξι και φύγαμε. Κάτσε να ψάξω λίγο εδώ το εστιατόριο.
Ρε στο γάμ, τι στο μπούτσο. Α, είναι τέτοιο ρε μαλάκα. Τι είναι. Είναι αμάξι που τέτοιο. Λάντα. Σανάρι κανονικά. Ναι ρε μαλάκα, κοιτάω που είχα βρει έτσι είναι, τέτοιο ήταν. Ρε φίλε, δεν έχει τίποτα μέσα στο εστιατόριο. Στο εστιατόριο το σιχαμένο ρε μαλάκα. Ένα φαΐ κάτι, πάμε, 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 οδύχα. Πάμε να φύγουμε. Οπα! Το κάπο γιατί δεν το κλείσες. Κάτσε. Τώρα. Θα μάθω να κλείσω το κάπο, δεν μπορώ. Κάτσε ρε, κολλάω ρε φίλε, άμα πάω με τρίτη και τετάρτη θα τον κάνω. Πολύ ωραία να σταματήσει για να κλείσει το... Ρε, ας τον κάπω ρε, κολλημένο. Τα μαλάκα μου και εκείνη το πόλο μου. Πες ότι μας πυροβόλησε κάποιος και την έχω επάνω. Δεν μπορώ, μου τις πάρεις, θα μάθω να κλείσω. Γρήγορα δεν πάει τους αράμαλα. Πού είμαστε? Να σε αναβολήσουμε πάλι πιθανά. Αλλά και εμένα μου δείχνει ότι το πας με τις μπάντες. Α, ναι, πάει με τις μπάντες. Σοβαρά. Πρόσεχε, θα πάρεις βαθιά στροφή. Ωπα. Βαθιά στροφή, εγώ δεν μπορώ να πάρω στροφή για να μας κλείσει τα άιρα φίλε. Μιλιές είναι αυτές, πρόσεχε μην κάνω. Πες και παίζω Tokyo Drift. Αυτά είναι φαγητό για γυναίκες, ε. Τι πάει έτσι, ρε μαλάκα, έτσι. Μα θες να το δεις, να δεις. Μα το βλέπω. Πρόσχε εδώ πέρα στις γραμμές του τρένου κολλάει, πρόσχε. Τι έπαθε ρε. Το κόλλησες. Κόλλησε. Να κάτσε να πάω. Πώς το κάνεις αυτό ρε μαλάκα. Έλα ρε θα φύγει κάτσε το πράγμα. Πού θα φύγει ρε μαλάκα. Κάνε όπιστε, κάνε κάτι. Δεν το πιστεύω. Κόλλησε ρε φίλε, πάλι αυτό το αμάξι είναι για τον Μπούτσο ρε μάνα. Ρε φίλε, δεν πάμε να κρυβάσουμε το DayZ2, το Arma 2, να παίξουμε εκεί πέρα με αυτή τη
καραβάνια αμέσως. Γιατί ρε μαλάκα. Κατέβα να δοκιμάσω. Κόλλησε πάλι ρε, δεν κόλλησε πουθενά ρε μαλάκα. Δεν να το πυροβολήσω. Αυτά παιδιά. Όταν μπαίνεις ένα για πέταμα game, άστο. Πέταμα θα πάρεις. Εν τω μεταξύ ο Χάμπος λέει είναι ένα από τα καλύτερα games, γι' αυτό με έχει πρίξει να μπαίνω μέσα να παίζω. Ρε μαλάκα, εγώ φταίω που είσαι Καραγκιόζης και κολλάς στο αμάξι στις πέτρες. Δεν είμαι Καραγκιόζης ρε φίλε, άμα παίζαμε το Exile Tanoa ή παίζαμε το τέτοιο, θα κολλούσες τις πέτρες πάνω. Ωχ Θεέ μου ρε μαλάκα, πώς το καταφέρνεις και κολλάς συνέχεια τα αμάξια ρε φίλε, δεν μπορώ να καταλάβω. Όχι, πες μου, εξήγα μου. Πρέπει να πούμε... Πες ότι παίζαμε το Exile Tanoa, θα κολλούσε τα μάξι έτσι. Πρέπει να βρούμε τζιπάκι γρήγορα, πάμε να βρούμε τζιπάκι. Όχι, δεν ξέρω, πάμε. Πες μου πρώτα. Θα πάμε ρε μαλάκα. Άντε μη του γαμίσω. Ρε μαλάκα, το καμένο το αμάξι. Τι καημένο το αμάξι λέει ο τσόγραμος και πυροβολάει. Πάμε. Πάμε Μίτσο, πάμε. Έτσι. Δώσε μου λίγο το γεμιστήρα μου ρε. Αυτό είναι παιδιά. Όταν πας και παίρνεις αμάξια στο DayZ standalone να ξέρεις ότι θα κολλάει. Δώσε μου το γεμιστήρα μου. Το πέταξε. Δεν πας να... Δηλαδή άμα περνούσαμε, δηλαδή άμα δεν κολλούσαμε εκεί και περνούσαμε από εδώ, θα είχε κολλήσει. Αν δεν κολλούσε εκεί πέρα, θα είχε κολλήσει εδώ. Να δείτε, oh, να δείτε πόσο για πέταμα είναι το DayZ standalone. Εντάξει, να πούμε όμως ότι ακόμα... Όπα, να πούμε όμως ότι ακόμα είναι σε αλφα version, ε. Early access μπήκε ρε φίλε. Αυτό το στομπούτσο είναι. Πάλι έπρεπε να είναι καλό ρε φίλε. Και early access να είναι πάλι είναι καλό. Έπρεπε να είναι καλό. Το PUBG είναι να πούμε early access, το Players Unknown Battleground, και είναι γαμάτο ρε φίλε. Άκυρο άμα τρακέρνεις με άλλο να πετάγεται το αμάξι σου The Ultimate. Αχ, Θεέ μου, δεν πειράζει. Πάμε εδώ μια ευθεία, περνάμε από Electro και Τσέρνο. Στο Electro θα πάμε ένα ωραίο λιλάκι γιατί είναι Warzone. Θα βρούμε άλλο αμάξι. Αλλά το Electro είναι Warzone, να ξέρεις. Ή πρέπει να πάμε από στεριά ή πρέπει να πάμε από... Δεν ξέρω, κάπως να μην πούμε μέσα. Τώρα εδώ μπροστά μας τι είναι. Έλατε, λες και εγώ να τα διαβάσω. Αυτά είναι τα λάθανα. Σόλιδα. Βλάζουμε από πιο κάτι.